Σήμερα, αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος της Ελληνικής Επιφυλακής από όλη την Ελλάδα, βρισκόμαστε όλοι μαζί εδώ στα Χανιά, σε ένα συνεδριακό διήμερο, για να κουβεντιάσουμε για τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Να διερευνήσουμε λύσεις και να προτείνουμε αργότερα στην πολιτική ηγεσία για την επίλυσή τους. Ως αξιωματικοί, ως εργαζόμενοι στα σώματα, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, θεσμικά και οικονομικά. Για όλα αυτά λοιπόν, σήμερα βρισκόμαστε εδώ και ελπίζουμε τα συμπεράσματα τα οποία θα καταθέσουμε αργότερα στον Υπουργό Ναυτιλίας, κ. Θοδωρή Δρίτσα, να εισακουστούν και να δρομολογώντας τις λύσεις. Επίσης, σε αυτό το συνεδριακό διήμερο έχουμε προγραμματίσει μία ημερίδα που αφορά στην ναυτική εκπαίδευση. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα είναι μία χώρα ναυτική, μεγάλη ναυτική παράδοση. Με ελληνόκτητο στόλο, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρωτιά παγκοσμίως. Αυτή λοιπόν είναι η ναυτιλία, αυτός ο τομέας, ο τόσο δραστήριος οικονομικά, ένας από τους δυο, επίσης υπενθυμίζω, μεγάλους τομείς με εξέλιξη στη χώρα είναι αυτός της ναυτιλίας και επίσης του τουρισμού, χρειάζεται και στελέχη. Τα στελέχη αυτά χρόνια τώρα παίρνουν μία εκπαίδευση η οποία όμως είναι διαρκώς εξελισσόμενη. Για όλα αυτά λοιπόν οι ειδικοί εισηγητές θα μας κατατοπίσουν, θα μας ενημερώσουν για το τι απαιτείται πλέον, τι μπορεί να γίνει πλέον, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλους τους νέους μας, να βοηθήσουμε την ναυτική εκπαίδευση να πάει ένα βήμα μπροστά για να βγάλει στελέχη επαρκώς εκπαιδευμένα για το παρόν και το μέλλον της ναυτιλίας μας. Καταλαβαίνουμε ότι ειδικά τον τελευταίο χρόνο λόγω του προσφυγικού τα προβλήματα έχουν ξυνθεί στο λιμενικό σώμα. Το προσφυγικό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Στην αρχή όλοι νόμιζαν ότι ήταν ένα ελληνικό ζήτημα. Αργότερα κατάλαβαν ότι είναι ένα ευρωπαϊκό και σύντομα τώρα μιλάμε για ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Οι αιτίες είναι γνωστές. Εγώ όμως θα περιοριστώ να μιλήσω για τους λιμενικούς, για το λιμενικό σώμα, το οποίο όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τους τελευταίους τουλάχιστον 9 μήνες, στενάζει για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Είναι ένα... Σηκώνει οι συνάδελφοί μας εκεί στο Ανατολικό Αιγαίο, σηκώνουν την Ευρώπη, σηκώνουν την Ελλάδα στις πλάτες τους. Όμως, με πολλές ελλείψεις. Και σε στελεχειακό δυναμικό, αλλά και σε μέσα, επιχειρησιακά μέσα. Ελπίζουμε και ευχόμαστε και το έχουμε ζητήσει και έχουμε απαιτήσει γρήγορα σύντομα η πολιτεία επιτέλους να σπεύσει και να δώσει λύσεις στα χρονίζοντα προβλήματα. Οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, οι προσφυγικές και οι μεταναστευτικές δωρές δεν θα σταματήσουν. Δεν προβλέπεται τουλάχιστον στο αμέσως προσεχές μέλλον να γίνει αυτό. Άρα, πρέπει να ληφθούν μέτρα. Μέτρα επιπρόσθετα. Μέτρα σε επίπεδο Ελλάδας, μέτρα σε επίπεδο Ευρώπης. Αυτά λοιπόν ζητούμε, έχουμε κάνει προτάσεις, έχουμε δώσει τη σκέψη μας και περιμένουμε την ανταπόκριση.